Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Ναι. Κύριε Υπουργέ, είδατε μια φωτογραφία η οποία φάνηκε να σας ενοχλεί. Δεν ξέρω αν θυμόσατε, αλλά σας ενόχλησε. Αυτό με το παράδοση στο μακαταστήματο. Δεν είναι click away, είστε κόφτο. Ωραία, τον λοιπόν, μόνο λαβέ. Όπως θες πες το. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν συνεχιστεί αυτό, φαίνεται ότι στις προθέσεις σας είναι να σταματήσετε και αυτό. Είπα, να καταλάβω τι έχει συμβεί. Από την ώρα που αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να ανοίξει η λιανική πώληση, έπρεπε να βρούμε ένα εναλλακτικό τρόπο για να μην υπάρξει στάση εμπορίου. Λόγω της μεγάλης υπερφορτώσεως των ταχυμεταφορέων. Σωστά. Και σκεφτήκαμε αυτόν τον τρόπο της παραδόσεως εκτός. Περίμενε. Αυτός ο τρόπος για να μπορεί να υπάρχει και να μην αναγκαστούμε να τον καταργήσουμε, πρέπει να μην συμβάλλει στη διάδοση του κορονοϊού. Μάλιστα. Για να μην συμβάλλει στη διάδοση του κορονοϊού, πρέπει να μην υπάρχει φυσική επαφή πελάτη και πολιτή. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνει η παράδοση εκτός. Αλλιώς θα την κάνουμε την παράδοση εντός. Σωστά. Τώρα, εάν σε αυτούς τους κανόνες υπάρξει μαζική παραβίαση, θα φανεί αμέσως στους δείκτες και αμέσως θα αναγκαστούμε να τους σταματήσουμε. Αυτό είπα. Ναι. Κατηγορήστε, όχι προσωπικά, η κυβέρνησή σας από την σύσσωμη αντιπολίτευση ότι αυτό που κάνατε με την παράδοση στα καταστήματα δεν είναι κάτι καλό, γιατί ενισχύει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές. Καλά, κατηγορηθήκαμε, αλλά ακούσατε καμία εναλλακτική πρόταση? Όχι. Ωραία, και εγώ κατηγορώ. Συμφωνώ. Έτσι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν οργανωμένο e-shop θα έχουν πλεονέκτημα. Πάντα. Καμία αμφιβολία. Ωραία, έχετε να μας πει κάπως κάποια άλλη ιδέα? Όχι. Εάν έχουμε να κάνουμε δύο επιλογές και επιλέγουμε εκείνη που ευνοεί τους μεγάλους αντί για αυτή που ευνοεί τους μικρούς, να δεχθώ ότι πάμε με τους μεγάλους. Εάν δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή και μιλάμε ή για αυτήν ή για στάση εμπορίου, μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε την ίδια κουβέντα? Ναι. Εμείς βάλαμε την τηλεφωνική παραγγελία. Φτιάξαμε πλατφόρμα στον e-καταναλωτή για να χρησιμοποιούν δωρεάν. Όσοι θέλουν να μπαίνουν και να εμπλακούν με e-shop και με SMS κλπ. Δώσαμε το δικαίωμα και στον μικρό να μπορεί να πληρώνει όλο με την πιστωτική του κάρτα στο κατάστημα και όχι μέσω web banking ή μέσω ηλεκτρονικής πώλησης, γιατί μπορεί να μην έχει. Ναι. Ωραία, έχουμε κάνει να μου προτείνετε κάτι άλλο που δεν κάναμε για τους μικρούς? Ναι. Από πείτε το ίδιο. Μισό λεπτό. Η κυβέρνησή σας προεκλογικά είχε. Περίμενε. Είχε σαν στόχο να στηρίξει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ. Γιατί έτσι. Υπάρχει κυβέρνηση, το έλεγα χθες στη Βουλή στον κύριο Τσακαλώτο και δεν τολμούν ούτε καν να με διαψεύσουν, να με διακόψουν τίποτα. Υπάρχει κυβέρνηση που να έχει δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεγαλύτερη στήριξη από τη συνθήκη του Λονδίνου και την ίδρυση του νεωτέρου ελληνικού κράτου το 1830 μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη? Αυτό έγινε εξαφορμής της... δισεκατομμύρια. Αυτό έγινε εξαφορμής της κρίσης της πανδημίας. Εγώ δεν είπα ότι δεν έγινε εξαφορμής. Εξαφορμής δώσαμε τα δισεκατομμύρια. Στα επιδόματα και αυτά δεν ήταν. Ακούστε, εξαφορμής δόθηκαν, αλλά δόθηκαν στους μικρούς και στους μικρομεσαίους. Για να διαλύσω και άλλη μία προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τα χρήματα της επισκεπτικής προκαταβολής, το 100% ήταν εξορισμού μόνο για τους μικρομεσαίους, για κανένα μεγάλο. Όλα τα χρήματα του ΤΕΠΗΧ, άλλα 3 δισεκατομμύρια, ήταν μόνο για τους μικρομεσαίους και όχι για τους μεγάλους. Υποχρεωτικά δεν μπορούσε να μπει μεγάλο. Αλλά βέβαια είναι τι ορίζεται μικρομεσαίο, βέβαια έτσι. Μικρομεσαίος ορίζεται από την Ευρώπη, δεν ορίζεται από εμάς. Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχειρήσης είναι κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχετε δίκιο, γιατί είναι άλλη η οικονομία και τα μεγέθη της Γερμανίας και άλλη της Ελλάδας. Έχω απόλυτο δίκιο. Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης για να μπορεί να λειτουργήσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι και το ΕΣΠΑ είναι κοινό σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Σας εξηγώ όμως ότι είναι διαφορετική η οικονομία. Κοινό σε όλη την Ευρώπη. Όχι, Γεωργιά, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ακούστε το. Ακούστε την άποψη. Όχι, τι να κάνουμε. Με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, με συγχωρείτε. Η οικονομία της Ευρώπης, της Γερμανίας. Μην μου εξηγείτε τις διαφορές που έχουμε στην Ελλάδα. Σας είπα, ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης. Πώς ορίζει η Γαλλία και η Γερμανία τη δικιά μας μικρομεσαία? Ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης δεν ορίζεται από κανένα κράτος ξεχωριστά. Ορίζεται κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να ήθελα να τον ορίσω διαφορετικά, δεν θα μπορούσα. Είναι κατανοητό αυτό? Όχι. Εντάξει, βγείτε από την Ευρώπη, να σου πω. Όχι, δεν θέλω να βγείτε, κύριε Χατζή. Να βγείτε, κύριε Χατζή. Να βγείτε, αγαπητέ. Να βγείτε. Να πάτε στι Σαχάρε, να πεταλού. Όχι, κύριε Χατζή. Να βγείτε, κύριε. Όχι, άμα μου λέτε τέτοια από παλαβωμά, πρέπει να βγείτε. Εγώ σα λέω παλαβωμά. Μα μου σα λέω ότι ο ορισμό είναι ευρωπαϊκό και είναι ευρωπαϊκό κανονισμό και υποχρεωτικό. Τι μου λέτε τώρα? Καλά, ευρωπαϊκό. Θέλω να αλλάξουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση για εσά. Περιμένετε, κύριε Γεωργιάδη. Μα καμιά ζήτηση λογικό να βγούμε από ένα διαφορά. Άλλο ζήτηση θα κάνουμε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και σα εξηγώ κάτι. Συγχωρείτε, μα αδείξα να ζητήσω και συγγνώμη.
Όχι, δεν θέλω να μου ζητήσετε καμία συγγνώμη. Είμαι αρχιμαντρίτης εγώ. Εγώ σας λέω το εξής. Η Ευρώπη έχει μια οικονομία X. Η κάθε χώρα τη δικιά της ξεχωριστά. Δεν είναι οι ίδιες οι οικονομίες όλων των κρατών μελών της Ευρώπης. Απόλυτα σωστό. Έτσι δεν είναι. Κατά συνέπεια, το πώς ορίζεται η κάθε κοινωνική τάξη και το κοινωνικό στρώμα, ορίζεται με βάση την οικονομία που έχει εδώ. Όχι. Αυτό δεν είναι διαφωνία. Δεν το ξέρετε προφανώς. Είναι τεχνικό ζήτημα. Για να μπορεί να κάνει απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, έχει θεσπίσει η Κομισιόν ενιαίο κανόνα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι σωστό κατά την κρίση σας. Αυτό είναι σωστό κατά την κρίση σας. Απολύτως σωστό είναι. Πώς θα μπορούσαμε να συνοηθούμε μεταξύ μας οι χώρες αν δεν είχαμε ενιαίο κανόνα. Αν δεν είχαμε ενιαίο κανόνα, δεν μπορούσε να υπάρχει ένα, μια εξίσωση που να ορίζει οικονομικά τι εστί είναι. Ο ενιαίος κανόνας βοηθάει ως προς το εξής. Να καταλάβει κάθε χώρα τι πρέπει να κάνει εάν αποκλίνει για να πλησιάσει. Παραδείγματος χάρη στη συζήτηση που κάνουμε τόση ώρα και χάνουμε χρόνο χωρίς λόγο για το αυτονόητο, γιατί ότι ο κανόνας υπάρχει είναι αυτονόητο. Δεν είναι δυνητικός. Εγώ δεν σας είπα ότι δεν υπάρχει επιλογή, ο κανόνας. Είναι υποχρεωτικός όμως, ναι. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Mm. Σε τι βοηθάει το ενιαίος κανόνας. Όταν βλέπεις ότι ο ευρωπαϊκός ενιαίος κανόνας που ορίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση, και εκεί να συμφωνήσω μαζί σας απόλυτα, ορίζει ως μικρομεσαία έως και μία επιχείρηση που στην Ελλάδα φαντάζει πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ποιος είναι ο κανόνας για να ξέρετε. Ναι, ναι. Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι επιχείρηση που έχει έως 250 εργαζόμενους και έως 50 εκατομμύρια τζίρο. Αυτό για την Ευρώπη είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Έως. Από 0 έως 50. Από 1 ευρώ έως 50 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν και οι δύο δίκιο έχετε. Εσείς το μετράτε με το μέτρο της Ευρώπης και ο Χατζής με το μέτρο της Ελλάδος. Πάμε λοιπόν λέει, για να δούμε. Και σου δεν είναι. Αυτή είναι μεγάλη επιχείρηση για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα αυτή η επιχείρηση που ορίζεται ως μικρομεσαία για την Ευρώπη είναι μεγάλη επιχείρηση. Συμφωνούμε. Τώρα τα λέμε καλά. Τώρα το λέτε καλά, ναι. Και τι λέμε λοιπόν εμείς μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Προτείναμε και έγινε και αποδεκτό ειδικό σχέδιο σοβαρών οικονομικών κινήτρων που θα συνοδευτεί και από σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για να συνενωθούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και να γίνουν από πολύ μικρές και μικρές μεγαλύτερες. Ωραία. Ακούσατε να δείτε. Να συνενωθούν. Ως προς τι να συνενωθούν, γιατί αυτό το συνενωθούν είναι σημαντικό που μας λέτε. Τι εννοείτε. Να συνεργαστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος. Δηλαδή τι, να γίνονται συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων, αυτό είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Οι επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, έχουν χαμηλότερα επιτόκια, έχουν καλύτερα οργανωμένα, παραδείγματος χάρη e-shop, μια και μιλάμε τώρα για την παράδοση εκτός. Κοινοπρακτικά δηλαδή να το κάνουν αυτό. Έχουν δηλαδή μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Κοινοπρακτικά μπορούν να το κάνουν αυτό, για πέστε το μας. Όχι κοινοπρακτικά, θα γίνει συνένωση επιχειρήσεων. Όχι, λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα ζούμε και οι Έλληνες πολίτες θα μετράνε με το δικό τους γράδι, με το δικό τους μυαλό τα πράγματα. Μικρομεσαίος για τον Έλληνα είναι και ο ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού. Ενός ψιλικατζίδικου. Στο Βόλο αυτοκτόνησε ένας 63χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας γιατί δεν άντεξε άλλο. Αυτό τον κόσμο, τον απλό, τον δικό σου τον κόσμο. Πώς θα μπορέσουμε να τα πάρουμε. Διάβασα την τραγική αυτή είδηση του Βόλου. Εύχομαι πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου, δεν είχα την τιμή να τον γνωρίζω. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τα ειδικά στοιχεία που είχε η επιχείρησή του. Έτσι δεν μπορώ να τοποθετώ για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, γιατί δεν τη γνωρίζω. Ο γεγονός είναι τραγικό. Όμως ένα λεπτό. Μπορείτε να βγάλετε τώρα στο ραδιόφωνο, αφού φύγω εγώ, όποιον θέλετε εκπρόσωπο της εστίας και να το ρωτήσετε. Η κυβέρνηση έχει βοηθήσει αυτούς, μην σε έχει αφήσει μόνο του. Εάν βρείτε έναν να σας πει, με έχει αφήσει μόνο μου, να με φωνάξετε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε, κύριε Βερίγια. Ξέρουν όλες οι επιχειρήσεις ότι έχουμε δώσει γιγαντιαία υποστήριξη για τα δεδομένα της Ελλάδος αδιανόητη. Γιγαντιαία υποστήριξη για να αντέξουν επιχειρήσεις. Τώρα, τι συνέβη με τον κύριο αυτό στον Βόλο, πραγματικά αισθάνθηκα πολύ μεγάλη στεναχώρια όταν διάβασα την είδηση. Ναι. Να με ειλικρινή, επειδή εγώ κατά την άποψή σας λέω παλαβομάρες, πάμε να σας ρωτήσω τώρα λοιπόν αυτό το σεβασμό. Όχι, η παλαβομάρα η έγκυψη ότι εγώ θα μπορούσα να αλλάξω τον κανόνα. Όχι, όχι, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα γιατί η Ευρώπη, όπως ξέρετε κυρία Γεωργιάδη, και η γερμανική προεδρία η οποία πέτυχε παταγωδώς το θέμα με την Τουρκία, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, δεν κοιτάζει την Ελλάδα όπως εμείς θα θέλαμε, γιατί κοιτάζει πρώτα τα συμφέροντα τα οικονομικά που βολεύουν αυτοί, κύριε Γεωργιάδη. Γι' αυτό σας το είπα.
Γιατί... Δηλαδή, εσείς θα θέλετε η Γερμανία να κοιτάζει τα δικά μας οικονομικά συμφέροντα. Όχι, να κοιτάζει και τα δικά μας. Δηλαδή, να μην κοιτάζει τα συμφέροντα δηλαδή, που έχει με την Τουρκία στα εθνικά μας θέματα, αλλά να κοιτάζει τα συμφέροντα συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή, αυτό εννοώ. Γιατί εσείς... Δεν εννοώ δηλαδή να κοιτάζει πόσο μισθό θα πάρω εγώ, αλλά να κοιτάζει πού είναι τα σύνορά της και να συμπεριφέρεται ανάλογα. Ήταν μια αποτυχημένη προεδρία της κυρίας πρώην Ανατολικογερμανίδας Κομμουνίστριας, η οποία πάμε, λοιπόν, απέτυχε πλήρως, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ της μόδας να υβρίζουμε την κυρία Μέρκελ. Όχι, την εγώ δεν είναι της μόδας, είναι με, τη βρίζω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Να πω λίγο τη γνώμη μου. Να την πείτε όσο θέλετε. Αν θέλετε, δεν υπάρχει λόγο. Παρακαλώ, κύριε. Επειδή είναι πολύ της μόδας να βρίζουμε την κυρία Μέρκελ και τη Γερμανία, οφείλω να σας πω ότι στην τελευταία σύνοδο. Βέτο για τις κυρώσεις στην Τουρκία άσκησε πρώτα η Πολωνία, ναι. Στη συνέχεια η Βουλγαρία, μάλιστα. Στη συνέχεια και σκληρά η Ισπανία, στη συνέχεια η Ιταλία και τελευταία η Γερμανία. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί υβρίζουμε την κυρία Μέρκελ αλλά όχι τον κύριο Ιγκλέσιας ή τον κύριο Σάντσεφ. Θα σας πω γιατί. Μπορεί να μου το εξηγήσετε. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί. Και θα το καταλάβετε γιατί αυτή ήταν η πρόεδρος. Υποτίθεται και κάνει τη δουλειά και θα έπρεπε διπλωματικά να έχει φροντίσει αν την ενδιέφερε. Την Πολωνία, να, για παράδειγμα. Την Πολωνία που είναι δορυφόρος της να τη μαζέψει και, να, και δηλαδή, την Βουλγαρία επίσης. Με συγχωρείτε, γιατί εντάξει τώρα. Πιστεύετε ρεαλιστικά σε μία σύνοδο που η Ευρώπη είχε να λύσει με την Πολωνία το κορυφαίο ζήτημα του κοινοτικού προϋπολογισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τσακώνουμε την Πολωνία γι' αυτό. Ναι. Θεωρείτε ρεαλιστικό να ζητήσετε εγώ, από κάποιον να τσακωθεί για την Τουρκία. Εγώ σας καταλαβαίνω και σας τιμά που υπερασπίζεστε αυτή τη στιγμή την κυρία Μέρκελ σε αυτό το θέμα. Και ενδεχομένως να έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Μ' αρέσει στον κόμμα να λέμε πράγματα που εσάς προσωπικά η κυρία Μέρκελ και η Γερμανία όλους αυτούς τους μήνες στην ηλεκτρική καρέκλα του Υπουργού Ανάπτυξης. Σας έχει βοηθήσει. Ενάντω. Όσον αφορά την αντιμετώπιση. Είσαι ευχαριστημένος, όχι, με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσεις. Όσον γιατί αφορά ξέρω τι έχει κάνει. Την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών της επιπτώσεων, η γερμανική προεδρία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Μη μου ξεγλιστράς, σε παρακαλώ, στο θέμα της ανάπτυξης, στο θέμα τα δικά σου, της ηλεκτρικής καρέκλας. Στο θέμα της οικονομίας, λοιπόν, η γερμανική προεδρία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Διότι λόγω της γερμανικής επιρροής η Κομισιόν άλλαξε όλες τις βασικές της παραδοχές, πέρασε σε δημοσιονομική χαλάρωση, αύξησε τον de minimis στις επιχειρήσεις, ναι, ναι. Και όλα αυτά έγιναν διότι το ήθελε η Γερμανία. Ναι, αν δεν το ήθελε η Γερμανία, σιγά μην γινόταν. Ναι. Πάμε στα ειδικότερα. Πάμε στα ειδικά. Με τα ναυπηγεία, με τα ναυπηγεία, ελληνοτουρκικά. Τα ναυπηγεία τι έγινε, κύριε Βουλή. Δεν έχει εμπλοκή η Γερμανία στα ναυπηγεία. Ναι, όσον αφορά τα. Και δεν μπορεί και να έχει, γιατί έχει αμαρτίες του παρελθόντος. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Δεν θέλω κανένα λόγο να μην σας πω ότι η στάση της Γερμανίας για μένα είναι απογοητευτική. Είναι απογοητευτική ως προς την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ επειδή είμαι πολιτικός που πιστεύω στην αυτό ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θεωρώ ότι θα έρθει κάποια στιγμή που η Γερμανία θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει όχι την Ευρώπη. Και αν θες την Ευρώπη θα πληρώσεις και κόστος γι' αυτό και θα χάσεις και λεφτά. Διότι δεν μπορεί να θέλεις την Ευρώπη και να αφήνεις μια χώρα άσχετη να προσβάλλει την εθνική κυριαρχία κρατών μελών της Ευρώπης. Μισόλυτε, σαν μισόλυτε, να έκανε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα στραβά μάτια αν μια χώρα απειλήσει το Πουέρτο Ρίκο ή τη Χαβάη. Ναι, σύμφωνοι. Έχετε δίκιο. Αλλά όμως, μισό λεπτό, Δήμο. Εδώ, όταν σας είπα νωρίτερα ότι για τα οικονομικά συμφέροντα, επειδή είπαμε για τα εθνικά θέματα, αυτοί ενδιαφέρονται, μου λέτε, μα τι θέλετε να ενδιαφέρονται για τα δικά μας και σας απαντώ. Γιατί έκανε την ερώτηση ο Δήμος. Μεσολάβησε. Σας απαντώ με μια ερώτηση. Ναι. Είναι οι τράπεζες, οι τουρκικές, αυτή τη στιγμή υπερχρεωμένες στις γερμανικές τράπεζες. 100% ναι. Άρα η Γερμανία σκέφτηκε αν βάλει στην Τουρκία κάποιες κυρώσεις ενδεχομένως να πέσουν έξω οι τραπεζές και να χάσει η Γερμανία λεφτά. Δηλαδή, άρα λοιπόν σκέφτονται αν... το κόστος με τις συναλλαγές που έχουν κάνει. Να σας το πω ένα εάν η τράπεζα η Εθνική και η τράπεζα η Πυρός είχε φοβερά συμφέροντα, παραδείγματος χάριν, ποια χώρα να διαλέξω, το Μαρόκο. Και το Μαρόκο είχε φοβερά προβλήματα με την Ισπανία. Και η Ισπανία ζητούσε να μπουν κυρώσεις στο Μαρόκο
που θα οδηγούσε σε χρεοκοπία το Μαρόκο και στην Εθνική Τράπεζα και στην Πειραιώς. Mm-hmm. Η ελληνική κυβέρνηση θα σκεφτόταν να βάλει κυρώσεις ή όχι? Δεν το ξέρω γιατί θα κάνει. Να σου πω γιατί δεν το ξέρω, γιατί η ελληνική, γιατί ελληνική κυβέρνηση. Όχι, γιατί η ελληνική κυβέρνηση, κύριε Γεωργιάδη, είναι συνεπής. Όχι, δεν τα εξηγείτε. Είναι μεταφυσική. Και τελώς ερωτικοποιημένη η απάντηση που μου δίνετε. Εμένα γιατί με ενοχλεί. Με συγγνώμη, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Εγώ σας είπα ξεκάθαρα. Ξέρετε από πού βγαίνει η λέξη συγγνώμη στα αρχαιολογικά? Ναι. Από μία φράση, ακούσε ωραία φράση, ετούμε, ναι, συγγνώμονα είναι. Ναι. Δηλαδή, σου ζητώ να έρθει στη θέση μου. Ναι. Εγώ δεν ισχύει ότι έκανε καλός η κυρία Μέρκελ, ναι, κακός έκανε. Τότε. Και για την Ευρώπη είναι κακό πράγμα αυτό. Εμένα περισσότερο όμως, απ' όλα με ενοχλεί. Καλό ή κακό, δεν θα καταλαβαίνουμε πώς σκέφτεται και ο άλλος. Εμένα περισσότερο απ' όλα με ενοχλεί ότι ενώ εσύ τους έχεις φερθεί προσωπικά έντοιμα στο Βερολίνο, εκείνοι δεν σου έχουν φερθεί. Γιατί δεν μου φερθεί? Δεν σου έχουν φερθεί. Μου κάνουμε μια χαρά. Γιατί, μου, γιατί, τα γιατί τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είχες υποσχεθεί ότι και στον Πρωθυπουργό και σε εμάς, σε όλους, όλα τα επενδυτικά, τα γερμανικά, τι έχει προχωρήσει, τίποτα δεν έχει προχωρήσει στην Ελλάδα. Πάμε λίγο με τη σειρά για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ναι. Είμαι Κυπρός Ανάπτυξης Ελλάδος. Ναι, μα γι' αυτό. Η χώρα που είναι σήμερα ο νούμερο ένα ξένος επενδυτής στην Ελλάδα είναι η Γερμανία. Σταθερά εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, όχι με τώρα. Μεγάλη διαφορά. Καινούργια, τι επί των ημερών σου, τι σου δώσανε εσένα. Είχαμε κανονίσει να έρθουν στην ΔΕΘ. Είχατε κανονίσει. Και 200 γερμανικές επιχειρήσεις για να διερευνήσουμε περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Α, λόγω πανδημίας δεν έγινε. Οι Γερμανοί σταμάτησαν τα ταξίδια τους. Λόγω πανδημίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επενδυτικό πρόγραμμα. Δεν μίλησα εγώ, κύριε. Το τελευταίο μας επίσημο ταξίδι με τον Πρωθυπουργό πριν την πανδημία ήταν στο φόρουμ στο Βερολίνο. Ναι, το θυμάμαι. Εκεί υπεγράφει η μεγάλη επένδυση της RWE με τη ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Προχωράει η επένδυση αυτή. Είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις αυτού του χρόνου στην Ελλάδα και είναι γερμανική. Όταν με το καλό περάσει η πανδημία και μπορούμε να συνεχίσουμε τις επαφές μας, θα έρθουν και άλλες. Ξέρουμε και τον Μεσολαβή. Εδώ υπάρχει μια πρόταση για να πάμε στο διατάφτα και στην καθημερινότητα, να επανέλθουμε και εμείς και εσείς. Η εναλλακτική πρόταση για τα μικρά μαγαζιά μας στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι, ακροατές που μας ακούνε, γιατί εμείς είμαστε λαϊκό ραδιόφωνο, κύριε Γεωργιάδη, δεν είμαστε. Καταλάβατε. Για τα μικρά μαγαζιά υπάρχει και είναι ένας πελάτης, να είναι ένας πελάτης μέσα στο κατάστημα κατ' όπειρα ραντεβού. Έχουμε εξηγήσει το πάρα βλέπετε πολύ αυτό. Χθες. Το βλέπετε όχι. Αυτό. Όχι. Όχι. Δεν το βλέπουμε τις 7 Ιανουαρίου. Ο λόγος που δεν το βλέπουμε. Αφήστε να εξηγήσω γιατί δεν το βλέπουμε. Ναι, να το πείτε. Γιατί αν δεν το εξηγήσουμε στο μικρό μαγαζί δεν θα καταλάβει ο άνθρωπος. Πέστε το λοιπόν, ορίστε. Πολύ ωραία. Εμείς δεν έχουμε κλείσει τη λιανική πώληση από φόβο ότι θα γίνει συνωστισμός εντός των καταστημάτων. Ούτε από φόβο τα καταστήματα δεν θα τηρούν τα μέτρα. Πήραμε στη μελέτη που κάναμε απριόρι ως δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει ούτε μία παράβαση και όλα τα καταστήματα θα τηρίζουν τα μέτρα επακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι αν επιτρέψεις το ραντεβού σε έναν πελάτη, ο πελάτης θα κλείσει 12 ώρα ραντεβού στα παπούτσια στη γωνία στην Ερμού, ναι, 12 και 4 μετά στα ρούχα παρακάτω στην Ερμού, 12 και 25 το ραντεβού του παρακάτω στην Καπνικαρέα, 12 και 30 παρακάτω στην Αθηνά και ούτω καθεξής. Και με τη μέθοδο αν αυτή του ισότητα το ίδιο θα γίνει, δεν είναι διαφορετικό. Με τη σειρά, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, κύριε. Να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Ολοκληρώστε αν αυτό το κάνουν όλοι, στους δρόμους θα γίνεται χαμός. Ναι. Και θα κολλήσει ο κόμμος στους δρόμους. Δεν θα κολλήσει ο κόμμος στο κατάστημα. Στο Λονδίνο τώρα που ξαναπάνε σε lockdown, δεν πάνε σε lockdown γιατί έγινε χαμός μέσα στα Harrods. Στα Harrods έμπαιναν με το σταγονόμετρο. Απ' έξω. Έγινε χαμός έξω από τα Harrods. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Άρα αν βάλεις με ραντεβού ένας-ένας, αυτό που θα γίνει θα είναι έξω από τον έναν, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Μάλιστα. Είναι ωραία. Κατανοητό. Υπάρχει τώρα, περίπτωση, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Εάν δείτε, ας πούμε, να υπάρχει και τώρα και με το σύστημα αυτό, την παράδοση εκτός που γίνεται. Πάμε τώρα. Μισό λεπτό. Την παράδοση εκτός. Μπορεί να το διακόψετε, είπατε, αν δείτε να υπάρχει. Όχι, θα το διακόψουμε. Θα το διακόψετε. Όπως όμως είναι φτιαγμένο το σύστημα, είναι σχεδιασμένο για να μην γίνει αυτό. Για ποιο λόγο? Ναι. Διότι λέμε ότι ένας θα πηγαίνει να παραλαμβάνει. Ένας, μόνος του. Άρα εσύ ο ένας ο Χατζής
θα σου πει ο γιος σου που παρήγγειλε από το σπίτι με την κάρτα του παπούτσια από το ένα κατάστημα, ένα φόρεμα γυναίκας από το άλλο και ένα, ξέρω εγώ, μια τσάντα ο θείος σου από το άλλο. Θα πας εσύ ο ένας που έχεις βγει ούτως ή άλλο για να πας τη δουλειά σου, αλλά ήδη κινείσαι στους δρόμους και θα περάσεις μπροστά από τα καταστήματα, θα πάρεις τρεις σακούλες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Καταλαβαίνεις ποια είναι διαφορά. Μάλιστα. Άμα δουλέψει, έχει καλούς. Για να σε ρωτήσω ένα τελευταίο τώρα που μας ρωτάνε πάρα πολύ, δεν είστε ο καθηγητής αρμόδιος, αλλά τέλος πάντων σαν υπουργός κυβέρνησης, θα το ξέρετε. Τώρα λέει ότι οι οικογένειες στα σπίτια μας θα είμαστε 9 μέχρι 9 άτομα, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι. Με ποιο SMS, λέει, θα έρχονται, θα πάνε στο μια οικογένεια σπίτι της άλλης. Α, δεν το ξέρω αυτό, Παρταδόνος. Δεν το ξέρετε, ναι. Εντάξει, γιατί ρωτάνε διάφοροι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, ευχόμαστε η Γερμανία να φερθεί καλύτερα. Εύχομαι βασικά εγώ, στην κουβέντα που κάναμε, η Ευρώπη να οριμάσει και να γίνει περισσότερο Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη οριμάσει και γίνει περισσότερο Ευρώπη, τότε και η Γερμανία και η κάθε Γερμανία θα φέρεται διαφορετικά. Α, περιμένετε, γιατί έχω ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Προς το παρόν η Ευρώπη δεν είναι σε το σημείο ακόμα. Εγώ θα την ήθελα εκεί, αλλά ακόμα δεν είναι. Καλά, επειδή εγώ είμαι ευρωπαϊστής και όταν λέγαμε για την Ευρώπη εκείνα τα χρόνια το 75 και 76, μας πίνανε, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορεί να είσαστε και γέννητος εσείς τότε. Όχι, το 75 και 76 δεν ήμουν γέννητος, κυρία Χατζή, ήμουν 4-5 χρόνια. Μικρούλης, εγώ ήμουν όμως μεγαλύτερος. Και δεν το βάζα δημοσιογράφο. Ναι, τα έχει αυτά, τι να κάνω. Λοιπόν, εγώ σήμερα μπορώ να μπω, λέει ο Πάνος. Ο Σωτηριάδης, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, μανάβικα, χασάβικα, ψηλικά, τζιδίγα, κούριερ, κομμωτήρια, νυχάδικα, βιβλιοπολία, καφέ στο χέρι, στο Γερμανό, στη Vodafone, στο Win, σε συνεργεία, στις εκκλησίες. Όχι, στη Vodafone, στο Win δεν μπορεί να μπει παρά μόνο για να κάνει σερβις. Ναι, να κάνει σερβις, ναι. Αλλά δεν μπορώ να μπω σε συνοικιακό κατάστημα ρούχων με το 1/20 της πελατείας των παραπάνω. Επίσης, με όσα όλα τα παραπάνω μπορώ να πληρώσω. Να το εξηγήσω παρακαλώ πολύ λίγο. Ναι. Τώρα έχουν και. Να το εξηγήσω λίγο. Γιατί αν το εξηγήσουμε, όλες οι αποφάσεις μας έχουν μία λογική. Αν το εξηγήσουμε λογικά, όπως το καταλάβουν. Πάμε λοιπόν. Ναι. Σούπερ μάρκετ μανάδικα κουλουπού είναι τρόφιμα. Τα τρόφιμα σε όλα τα κράτη που κάνουν καραντίνα μείναν ανοιχτά. Εντάξει, για ποιο σας λόγο. Εξηγεί, σας λέει για ποιο λόγο τώρα πώς γίνεται ο άνθρωπος. Εντάξει. Ρε παιδάκι μου, το ιδανικό θα ήταν να τα έχουμε κλείσει όλα και τα σούπερ μάρκετ και τα ψηλικατήρια. Κόλλα και να μέσα σπίτι. Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τώρα μην λέμε. Άμα το κάνει αυτό, θα πεθάνουμε σε 15 μέρες από την πείνα. Δεν γίνεται. Ναι. Ωραία, πάει λοιπόν αυτό. Άρα, ο κύκλος των τροφίμων. Πώς τα κάνεις, κύριε Γεωργιάδη, μου τα κάνεις στα νύχια τώρα, πάω να φτιάξει άλλη κίνηση. Πάμε, παιδιά, θα φτάσω στα νύχια. Ναι. Σου είπα, εγώ δεν θα φτάσω στα νύχια. Όχι, θα καθυστερήσουμε, γιατί είναι ο κόσμος που ρωτάει. Αυτά είναι σοβαρά, δεν είναι τώρα. Ο κύκλος λοιπόν των τροφίμων έμεινε ανοιχτός για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Δεύτερη κατηγορία που μου είναι τα φαρμακεία. Είναι δυνατόν σε εποχή πανδημίας να κλείσει τα φαρμακεία? Άλλο να μην το γυρίζετε τούμπα την ερώτηση τώρα. Γιατί εντάξει, μπορεί να είστε έξυπνος, αλλά και εμείς δεν είμαστε τίποτα ακόμα. Μα τα αναφέρατε όλα, ναι. Όπως μου είπατε προηγουμένως, λέω παλαβομάρες. Δεν λέω παλαβομάρες. Μα σου λέει ο άνθρωπος αυτά επιτρέπονται για τους λόγους που εσείς αναφέρετε. Δεν σου λέει όχι. Άρα λοιπόν, ένα μικρό κατάστημα που ζει με τα λεγόμενα που μου είπατε, τα νυχάδικα που μου είπατε, για να φτάσω αυτό που θέλετε να φτάσετε, είναι στο σύνολο της χώρας. 900 καταστήματα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Τα ρούχα που μου είπατε είναι 300.000. Μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Μην το κουράζουμε. Ένα είναι το θέμα σε όλα αυτά τα οποία λέμε. Ότι άντεξε το σύστημα υγείας και πρέπει να αντέξει. Εάν κάνουμε όλα αυτά που ζητάει ο καθένας από μας, δεν θα αντέξει. Γιατί έχουμε το χειμώνα μπροστά μας, τις λοιμώξεις μπροστά μας, δεν θα αντέξει το σύστημα. Και θα πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα στους δρόμους. Δεν επιτρέπω τίποτα από αυτά. Εγώ ρωτάω τον Υπουργό, γιατί αυτός είναι ο αρμόδιος και αυτόν έχουν απέναντι οι πολίτες. Βρήκαμε τώρα έναν άδωνη, άντε να τον χτυπάμε όλοι μαζί. Αφού βρήκατε υποστηριχτή το Βερίκιο, Λες και εγώ ήθελα να κλείσω τα καταστήματα. Έλατε τώρα, ίσα ίσα. Αν σε κατηγορήσουμε για κάτι, είναι γιατί ήσουν πολύ διστακτικός. Τσίριζες και φρέναρες τον Κυριάκο. Αυτή είναι η ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ήμουν πολύ υπέρ του να ανοίξει το λιανικό εμπόριο. Έτσι, και χρειάστηκε πολλές ώρες συζήτηση με τους λοιμοξιολόγους για να πιστώ πραγματικά ότι αυτό ήταν αδύνατο. Και όπως είπε κορυφαίος υπουργός στη σύσκεψη, δεν θα ανοίξουμε το λιανικό εμπόριο και θα αφήσουμε τα σχολεία κλειστά, είπε κορυφαίος υπουργός.
Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε μέχρι τα Χριστούγεννα για να δεχτείτε να μας κάνετε βρήκαμε τιμή. Βρήκαμε τώρα έναν άτομο να τον χτυπάμε. Αφού βρήκατε υποστηριχτή το Βερίγιο. Μα περισσεύει. Δεν είναι υποστηριχτή του Άδωνη, τη λογική είναι. Δεν υπάρχουν αυτά, αφού ζω. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα.